Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Insta Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α, ναι, κάναμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Γεια σπαιδές, Gaming Rice εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Και σήμερα με την παρέα θα δοκιμάσουμε το Battlefield 2042. Επιτέλους η beta του Battlefield. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω γιατί δεν θα σας αρέσουν. Δεν θα αρέσουν στους περισσότερους, okay? Όπως κάποια πράγματα, φυσικά το έχουμε παίξει ήδη, το έχουμε δοκιμάσει. Κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνω γιατί τα κάνουν οι developers, αλλά προσωπικά δεν θα τα ήθελα μέσω παιχνίδι, γιατί για τον πολύ απλό λόγο, γιατί το Battlefield ήταν πάντα Battlefield και τελευταία έχει αρχίσει να χάνει την ταυτότητά του, να το πω έτσι. Για μένα προσωπικά δύο πράγματα θα έβγαζα από το Battlefield 2042. Το slide, που σίγουρα το βάλανε επειδή υπάρχει, ας πούμε, στο Warzone, υπάρχει σε άλλα παιχνίδια, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλουν κάτι καινούριο, αλλά όχι και έτσι. Okay, μπορείς να βάλει αυτό το slide το συγκεκριμένο, είναι καλύτερο slide από ότι στο Warzone. Στο Warzone πρέπει να κάνεις το slide cancel για να το κάνεις τη μία μετά την άλλη. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις το slide cancel, οπότε μπορείς απλά να κάνεις slide 3-4 φορές, νομίζω, χωρίς να καθυστερήσει καθόλου ο παίκτης. Οπότε νομίζω είναι OP, νομίζω είναι too much. Επίσης θα έβγαζα τον grappling hook. Πραγματικά δεν μπορείς να παίξεις tactical παιχνίδι όταν ο άλλος χρησιμοποιεί τον grappling hook και ξαφνικά χοροπηδάει σαν Ταρζάν από δέντρο σε δέντρο και βρίσκεται πίσω σου. Καταλαβαίνω τον λόγο, ξαναλέω, θέλω να το κάνουν πιο μοντέρνο και να βάλουν καινούργια πράγματα, αλλά προσωπικά για μένα αυτά χαλάνε το νόημα του παιχνιδιού με το όνομα Battlefield. Οπότε η beta απ' τη μία τρέχει καλά, απ' την άλλη δεν τρέχει καθόλου καλά. Έχει μπαγκές, έχω δει παίκτες που κάνουν τον Ιησού Χριστό και περπατάνε πάνω στο νερό. Έχω δει παίκτες που ανοίγουν το αλεξίπτο και για κάποιο λόγο βρίσκονται κάτω από τη γη. Έχω πέσει κάτω από τη γη. Χίλια δυο, okay? Και γίνεται ένα χάος. Φυσικά το χάος είναι η ουσία του Battlefield, αλλά τουλάχιστον εγώ δυσκολευόμουν πάρα πολύ να δω παίκτες σε αυτό το συγκεκριμένο χάρτη, στην beta, στον Orbital, γιατί όλα είναι πράσινα. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω θάμνο από παίκτη κτλ. Anyway, δεν πολύ λόγο άλλο. Πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε με τον Ηρακλή και τον Billy Battlefield 2042. Για πάμε. Θα πάρω εγώ το κάμα του Σταμπερά, γιατί ό,τι πρέπει είναι για εδώ. Τώρα, Engineer, Sniper, Pasol. Ένα από εδώ χειρίζεται ο τάγκο άλλος. Ποιο κάμα του, πώς το κάνεις αυτό, ρε? Specialist, θέρμο αριστερά. Διαλέγεις ποιον θες. Ναι, ναι, και εσύ πήρες το Recon. Το Recon, ναι. Και αλλάζεις το loadout σε π.χ. Medic. Απλά φοράς τα ρούχα του Recon. Αυτό. Δεν ξέρω τι να πάρω. What? Είδες. Λίγο... ό,τι να είναι. Δεν μας έχει συνηθίσει στο Battlefield σε τέτοια αυτό. Και αλλάζεις και τα όπλα, έτσι. Οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι συνδυασμό θες. Να κάνεις ό,τι θες τα όπλα. Να πάρω ammo crate. Ξέρω εγώ, πάρε ammo crate. Θα μας χρειαστεί δηλαδή, θα κάνουμε πολλά kill. Ωραία. Φτιάχνουμε τα όπλα τώρα. Tough. Σιγά σιγά. Ναι, tough. Τα έβαλα όλα εγώ. Ό,τι δεν χρειάζεται το έβαλα. Εντάξει, το καλό είναι, αν σου τύχει κάποιος από μακριά, αλλάζει στα γρήγορα, μεγάλη διόπτρα π.χ. Βλέπεις. Πού είσαι, γεια σου. Ο Ηρακλής που είναι. Άλλο βγήκε. Μέσα σε ένα τάκι είμαι εγώ και δέρνω. Ωραία. Γκάνερ, μέσα σε ένα τάκι. Αχα. Αρέσει που είπαμε, αλφα, ναι, ναι. Μα είδες. Στο επόμενο, κάτσε να χάσω και μετά. Κοροϊδά. Μου τη δίνει πολύ που δεν έχει χάρτη. Είναι 600 μέτρα μακριά ο Ηρακλής. Το slide, Bill, το slide. Καλύτερο από το Warzone. Ναι. Δεν έχει slide cancel εδώ. Δεν χρειάζεται, ναι. Το βάλαμε κατευθείαν. Σιένα θα πάμε τώρα. Ω, ναι, ελικόπτερο. Τι το κάνουμε αυτό τώρα. Α, το βαράσει. Όχι, έναν και εκεί κάτω. Δεν μπορώ να σου βάλω και mark, γαμώτο. Με το Q, με το Q. Στις μπάλες έχει κόσμο, στις μπάλες. Ναι, τον είδα. Θα βάλω μακριά διόπτρα. Κατεβαίνω λίγο πιο κάτω. Ένα αλεξίπτωτο, έχει παίκτη εδώ πέρα. Ωραία, πάει ο ένας. Τον είδα αυτόν. Πόσο οδηγάει έτσι κι αυτός εδώ. Μπήλε δίπλα σου. Ναι,
Μπίλι εδώ. Enemy. Ωραία. Δεν πάει ο άλλος. Ναι, ναι, ήταν. Κάτω από πάνω ήρθαν. Ναι. Οκ. Κοίτα, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι να δουλέψει, έτσι, ένα plan, ένα σχέδιο. Yep. Θα μας σηκώσει τώρα κάποιος. Ωπα, request. Μα, αντίπαλος είναι. Αντίπαλος είναι. Α, αντίπαλος είναι. Τι, αντίπαλοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Σε σήκωσαν. Όχι, όχι, όχι. Πάμε στον... Πάμε στον Ηρακλή, πάμε. Τώρα από το ελικόπτερα, σπάσε τα ελικόπτερα, ρε. Πώς? Με βγάλετε αυτό το διάολο που ρίχνει. Τον πύραυλο, αέρος-αέρος που έχει. Τι λέει? Αέρος-αέρος. Αέρος-αέρος. Ναι, ρε, κάπως έτσι λέγονται. Ο αέρος. Αέρος-αέρος. Ω, δίπλα μου. Δεν μπορώ να βγω πάνω στο σιωρά, ρε. Δεν μπορείς, κάτσε να απομακρυνθώ. Α, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, με βγω. Οκ. Το ελικόπτερο είναι εδώ. Ναι, το βαράω τόση ώρα, δεν κάνει τίποτα. Οι σφαίρες μου λες και δεν το πειράζουν. Στις σφαίρες, ρε. Φοράει αλεξίπτερο. Αλεξίπτερο. Είναι ελικόπτερο ή αλεξίπτερο. Να, δικό μας ελικόπτερο, ρε, τέλος. Enter. Για μπείτε. Ρε, ρε, ρε. Στους κοσμοδοζό, ε. Ναι, ρε, ναι. Φίλοι μου. Ξανάρχεται, φύγε, φύγε, ξανάρχεται, φύγε. Άντε, σηκωθείς, δεν πειράζει. Ωωωω, τρέχα, φίλε μου. Πετάχτηκε το. Ε, κόλλο, πού παίζει, ξέρεις, τέρα. Μπες, θα φύγουμε. Τώρα. Φύγε, μας κυνηγάει. Μπορώ να ρίξω. Όχι, ωραία. Ω, δεν πάει, δεν πάει από εδώ. Δεν πάει από εδώ. Ε, μην μπείτε σε όχημα. Δεν είναι φρικτό. Γρήγορα, κι άλλο δεν θέλω. Ωρε κόσμο που έχει εδώ. Όλα τα ελικόπτερα είναι συνέχεια εδώ πέρα, ρε. Τι γίνεται. Μπροστά μου ήταν και τον είδα. Α, από τα σύρματα δεν βαράει, από τα κάγκελα. Revive, φίλοι μου. Ας τα revive. Έχω πετάνει. Κρίμα. Με ποδοπατάνε και δεν με σηκώνουνε. Και πώς αλλάζει η θέση όταν πεις αεροπλάνο. Έχετε με αυτοδυσία ο άλλος και πέθανε. Ωρε φίλε, 4 άτομα έφαγα. Ηρακλή, εσύ αρχόσουν. Ναι. Φίλε μου. Για πάρτι σου, αλλά έχεις. Φίλε μου. Όπο, τους καθαρίζω έναν. Ένα. 2-2, δεν μπορώ. Μπροστά σου, Ηρακλή, κάπου εδώ πέρα μπροστά. Πού είναι το εδώ τώρα. Πάμε, πάμε. Πάμε να το πάρουμε. Ωραία, το πήραμε αυτό τώρα ή όχι. Ωπα, κάποιος βαρέει από το νερό, από το νερό. Α, καλά, μεγαπάρουμε καμπάνι. Ω, στο δέντρο, στο δέντρο. Εδώ στο πτώμα μου κρυβώς. Δεν το λέγανε, τι να κάνουμε. Σποτάρετε βρε νουμπάδες κανέναν. Άμα τον δούμε θα το σποτάρουμε. Πού δηλαδή σας. Αχ, άκουσα νουμπάδες γι' αυτό. Δίπλα σου ρομ. Οκ. Δεν με βοηθάει. Θα βγω στο σημείο. Ποια κατεύθυνση. Τον έβλεπα. Ποια κατεύθυνση. Εδώ είναι. Ωραία, φάγαμε ακόμα έναν. Σνάιπερ εδώ. Πάθω ένα ρε. Δίπλα μας είναι ρε. Ναι, αυτό, μάλλον αυτό είναι ουσέ. Ω, μαλάκα να δει, α. Ρε, είναι και δεν ακούγεται κιόλα στην κότσα. Ναι, δυσκείτε, θα την κόψω αυτή τη σκηνή, παιδιά. Το βίντεο. Μόνο αυτή. Παριστερά μας έχει, κόσμο. Μπιλί, εδώ, εδώ. Coming. Ωραία, κάπου εδώ πέρα. Ναι, ου, τον έφαγα από γκρενέιτ. Βγήκε ένα μεμένο, είναι κι άλλο. Τον είδα. Εντάξει, το φάγανε εδώ πέρα. Αριστερά τον φάγαμε, δεξιά μα σπότερε. Ω, και στην περάζει μπροστά. Ω, κάτω στα τέτοια είναι. Α, τόσο να έκανα σπότ. Δεν είδα τίποτα.
Πίσω, μας απογείς στην πάνη, πως διάλογο τα φασίστη. Στα παρέλια, στα παρέλια. Στα στρόγγυλα. Εκεί, ναι. Όχι ρε φίλε. Βγήκαν από εκεί τώρα, έρχονται πάνω. Ωραία, τον φάγανε, κάποιος revive, αν γίνεται. Εδώ. Α, εδώ δείχνει. Ας έρχομαι και εγώ. Τώρα κατάλαβα. Δεν δείχνει όλη την ομάδα δηλαδή. Ανα squad δείχνει. Δεν αφήνει. Ορίστε. Δεν σε αφήνει. Τώρα με αφήνει. Revive by level, yes. Τελειγωνία ρε. Μια γριούλα. Αλφα 1 τι πήραμε. Ποια πάμε τώρα, β, ποια είναι πιο κοντά. Δεν ανοίγει και ο χάρτης. Η β είναι υψηλή. Okay. Αλλά είναι κοντά, πάμε. Μπορούμε να ανεβούμε με grappling. Μόνο εσύ που το έχεις. Όχι ρε, είναι, έχει ένα τέτοιο. Α, zipline. Okay. Zipline, ναι, zipline. Ναι. Και δεν το έχω εγώ. Δεν το πήρα. Πάλι έχασα τον Ηρακλή. Μάλλον το παίρνουμε το βίτα. Σφαίρες έχετε να ρίξετε. Το βίτα το πήραμε. Σφαίρες έχει μου. Ο Μπιλ. Α, δεν πήρες. Όχι, δεν έχω. Δεν μου χρειαζόταν φίλε μου. Πιο πολύ μου χρειάζεται το μέντι. Ωραία, μας λείπει D και η F. Η D είναι μακριά. Η F μάλλον είναι μακριά. Η D που είναι. Α, είσαι μπροστά. Φίλοι μου, και μια σφαίρα. Αφού ψόφισες ρε ζω, χωρίς σφαίρες έβαλα. Δεν έπρεπε κανένα να με ψοφίσει. Ελικόπτερο, με αλεξίπτερο. Πούντος, πάω εγώ πρώτα, πάω εγώ μπροστά. Τανκ. Ω, τανκ. Ναι, γεμάτο κόσμο εκεί. Να, μας παίρνουν τον T2. Όχι, το παίρνουμε εμείς. Ο Ηρακλής survived, ε. Δεν μπορούμε να σκοτώσουν τη διάολα. Πόσο ζώα είναι. Έχει τάγκ εκεί, Ηρακλή. Εδώ, Ηρακλή. Αυτό πήγα, ρε, είχα να χάσω. Τώρα, τώρα. Ω, πάει αυτό, συγχωρείς. Α, δεν έχω σφαίρες, παιδιά, δεν έχω σφαίρες και ούτε. Τι κάνουμε. Ηρακλή, φέρες, φέρες. Πάμε, ξαρχόμαστε. Όχι, ρε, φίλε, πού είναι το κουμπί, ρε, που κάνει request. Να ξέρω, ο Κιού ήταν παλιά. Ο Ηρακλής είναι supporter. Και εσύ το ίδιο. Και δεν έχω σφαίρες. Πολύ ωραία. Μας έκανε σπορτ κάποιος. Κάπως με έκανε σπορτ. Το Αλεξίπλου το βλέπεις κάτω από τον δρόμο. Όχι. Ω, δίπλα μας, δίπλα μας. Στο πτώμα. Ναι, πολύ αργά. Τον έφαγα. Κι άλλος εκεί, στο κτίριο. Φίλε μου. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Φίλε μου, μπορείς να μου κάνεις revive. Τώρα, έρχομαι. Να άλλοι δύο από πάνω. Μπορείς να μου κάνεις revive, φίλε μου. Εννοείται. Πώς θα είσαι για να σε γεμάτος. Ω, το tank περνάει, δεν μας νοιάζει όμως. Γιατί να ξοδέσουμε ticket, ρε Ηρακλή. Έλατε. Με νοιάζει εμένα το ticket. Με σκοτώσω το λόγο, ρε. Τι είναι αυτό. Ω, τούνελ πάει από κάτω όλο το δρόμο. Πάμε. I like it. Ναι, δεν βλέπεις τίποτα. Άμα βγει κανένα, όχι που την πατήσαμε. Στο τούνελ να βγει όχημα. Ω, αρχίζει η μουσική. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, ψάχτια. Ω, έχει έναν μέσα με καραμπίνα. Πάει αυτός. Ωραίος, σήκωσε μας. Σήκωσε μας. Έμενα πρώτα. Κάτσε, τώρα χάνουμε ή κερδάμε, ρε. Χάνουμε. Πω, 407 tickets έχουν. Αφού κάποιοι χάνουν για να μόνο και μόνο για να πάρουν σπέρες. Για μόνο. Τι περίμενες. Πώς βγαίνεις από εδώ ρε, γιατί τόσο σκοτάδι. Ω, πάει ο ένας. Χειροβίδα, χειροβίδα. Πάει κι αυτός. Ω, απ' την δράξα πίσω μου. Φιλεύει. Πάει κι αυτός. Εδώ παίρνεις ένα kill. Ένα revive, φίλε μου. Πού είσαι ρε. Πίσω σου. Δεν μίλα ρε. Δεν θα σε αποσχολήσω ότι έκανες πολλά kill. Όχι εγώ. Πόπο kill. Tanks. Πολλά kill. Καλά το είπατε. Tanks είναι δύο. Tank γουρουτζού. Ναι, κάτι κάναμε ρε. Αλλά όπως πάντα παιδιά η ομάδα μας... Η ομάδα φταίει φίλε, η ομάδα. Η ομάδα πάντα φταίει, ναι. Μη βγαίνετε από εκεί παιδιά, μη βγαίνετε. Μπορείς να είσαι τόσο καλός όσο είναι η ομάδα σου. Oh. Yeah, true story. Καλά, δεν περιμένω. Revive. Από τους αντιπάλους. Ωρε φίλε, όλοι οι CD και στη V1 είναι. Δεν σε κάνω εμείς, ρε βασικά, μια άλλη.
Κοίτα στα υπεράδες. Πάω. Πάω με αλεξίπτητο εκεί πάνω. Τώρα το έκλεισε το αλεξίπτητο. Πώς κλείνει το αλεξίπτητο. Α, με το C. Ωραία. Τι. Και σκοτώθηκε ρε. Ήτανε πολύ εύκολη. Yes. Ήταν μια εύκολη ήττα. Έλα, έλα, θα κάνω μοντάζ. Το defeat θα το σβήσω, victory θα γράψω και τελείωσε. Έτσι, αλλάξω τα νούμερα. Βάζει 150.000 XP. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το Battlefield, όχι 6, Battlefield 2042. Πώς σας φάνηκε ρε παιδιά, για πείτε τώρα, χωρίς πλάκα. Εντάξει, διαφορετικό. Δεν μ' αρέσει μεγάλος χάτης σε μένα. Δεν μ' αρέσει τα ελικοπτεράκια για αυτά τα πράγματα. Παίρνω και το ανθρωπάκι εγώ. Μπας. Άρα θέλουμε, ένα Battlefield για τον Ηρακλή χωρίς οχήματα. Αυτό για αρχή. Ακριβώς. Τώρα αν το ονομάσουν Call of Beauty, Call of Duty ή κάτι τέτοιο, δεν μας πειράζει. Call of Duty Battlefield. Call of Battlefield. Call of Battlefield. Έτσι. Call of Battlefield. Ρε φίλε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι beta, έτσι. Πέρα από ας πούμε, το ότι είναι beta και έχει τα bugs και τα προβλήματα. Καλά γραφικά. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο είναι η beta, ρε παιδί μου, αλλά σε ένα μήνα τι μπορούν να φτιάξουν. Δεν είναι άσχημο, καλό παιχνιδάκι είναι. Κάτσε ρε, δεν πήρε καθυστέρηση. Τι ένα μήνα. Σε ένα μήνα βγαίνει, υποτίθεται. Νοέμβρη, κάτι Νοέμβρη. Α, οκ. Προαγγελία τα ξέρει αυτά τώρα, ναι, λέει σε μένα. Και δεν μπορεί να παίξει. Όντως, γι' αυτό θα ακολουθήσετε την ελληνική επίσημη σελίδα στο Facebook και στο Instagram. Battlefield Greece, Billy. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Εκεί να ενημερώνεστε για τα πάντα. Περί Battlefield. Εγώ θα έβγαζα δύο πράγματα. Θα έβγαζα το slide από εδώ μέσα για να το νιώθεις σαν Battlefield. Δεν θα το έβγαζα, θα το μείωνα λίγο. Και το grappling hook. Αυτό ναι. Απλώς και έχει... τουλάχιστον το grappling hook να έχεις μία φορά, ας πούμε. Να έχεις μία φορά ή να φορτώνει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά να φορτώνει. Ναι, σαν μαϊμούδες πετάνε πέρα εδώ. Απλώς νομίζω έχει χάσει την ταυτότητά του το Battlefield, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο. Αυτό. Όχι, όχι. Διαφωνώ με αυτό. Διαφωνείς. Εντάξει, πρέπει να βγάλουν και κάτι καινούριο ρεσί. Απλά λίγο να πειράξουν αυτά που έχουν βάλει. Δεν μπορεί δηλαδή όλα τα παιχνίδια να έχουν slide και αυτό να μην έχει. Θα βάλουν, ναι, αλλά να το φτιάξουν λίγο. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι, το κράτη είναι χειρότερο πάντως. Κράτη δεν θα πει καθόλου να υπάρχει εδώ πέρα. Για μένα δεν ταιριάζει. Ναι, δεν ταιριάζει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα μπορούσαν να το βάλουν έτσι λίγο πολύ, πολύ να είναι μειωμένο, να το πω έτσι. Ναι, απλώς πάντα αυτό κάνουν. Αντί να κρατήσουν το αυθεντικό Battlefield που το ζητάνε οι true fans, ας το πούμε, προσπαθούν να αντιγράψουν για να το κάνουν πιο μοντέρνο, Call of Duty, ξέρεις, Warzone κτλ. Δηλαδή καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά χάθηκε εντελώς, ας πούμε, κάπως... Το καταλαβαίνω και εμένα μου λείπει το. Δηλαδή δεν το συγκρίνεις με το 4 που το 4 ήταν μοντέρνο, έτσι. Μοντέρνο όπλο. Ναι, απλά αν ξαναβγάζανε ένα ίδιο παιχνίδι με το 4. Καλά, ναι. Θα λέγαμε δεν κάνανε και τίποτα. Κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς, σίγουρα. Εμείς, θα έπρεπε να είναι Battlefield 1, αλλά με καινούργια όπλα. Αυτό για μένα θα κάνει. Όλο στυλ του Battlefield 1 για μένα είναι κούμπα το καλύτερο. Πολλές απόψεις. Θέλω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, θέλω να το έχω ας πούμε στο ολοκληρωμένο όταν κυκλοφορεί στο Battlefield 2042. Αυτό που βλέπω στην οθόνη μου να είναι το κεντρικό μενού. Παιδιά, βλέπω ουρανό, καράβια και ένα παπούτσι. ένα παπούτσι, ναι, ένα παπούτσι. Στείλω screenshot μετά. Όχι, περπατάει στα 5 frames κάποιος και φαίνεται το παπούτσι του, τα κορδόνια του. Έχει μείνει το παπούτσι στην οθόνη του. Στην οθόνη μου. Αυτά. Ωραία, GG, καλό ήταν. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε, είμαστε απλά παίκτες.